εδώ λοιπόν είμαστε συντονισμένοι στην ελληνική παρέα της Μελβούνης και όχι μόνο. Ο Ρυθμός, στο πρώτο ελληνικό ψηφιακό ραδιόφωνο σε όλη την Αυστραλία. Και στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας. Γιώργο, καλησπέρα από Μελβούνη. Καλησπέρα μου. Για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, είσαι ο πρώτος αναπληρωματικός βουλευτής στη περιφέρεια Αττικής, σωστά? Σωστά, Μιχάλη. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλους σας. Από τη μητέρα Ελλάδα με πολύ αγάπη και νοσταλγία για όλους εσάς τον ελληνισμό που κρατάτε εκεί ζωντανή τη φωνή μας. Την καλησπέρα από την πληγωμένη πατρίδα, την κατακαυμένη Ελλάδα, την πονεμένη χώρα. Λοιπόν, να σας κάνουμε μια ερώτηση. Θα κάνουμε διάφορες ερωτήσεις πάνω στο θέμα που, το φλέγον θέμα που μας καίει αυτό τον καιρό. Γνωρίζουμε τα γεγονότα, τι έχουν γίνει. Το θέμα που όλος ο κόσμος ρωτάει, τι πρόκειται να γίνει ή τι έχει προγραμματίσει η δικιά σας πλευρά. Πριν πω οτιδήποτε για τη δικιά μας πλευρά, να σας μεταφέρω, γιατί η κατάσταση είναι άκρωστα περίεργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία περιγραφή αυτό θέλω να πω για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αττική μετρά πληγές, καταγράφει και αναζητά αγνοωμένους, 82 οι νεκροί, αρκετοί τραυματίσεις στα νοσοκομεία, τεράστιες οι ευθύνες όσων θα έπρεπε να έχουν προετοιμάσει τον κόσμο για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, είτε αυτό είναι πλημμύρα είτε φωτιά. Έχει χωριστεί δυστυχώς φέτος η Αττική σε δύο ενότητες, στις πλημμύρες του Νοέμβρη και τους θανάτους και τις φωτιές και τους θανάτους του καλοκαιριού. Και ο Δής ευαισθητοποιείται από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, από την αυτοδιοίκηση, έστω για τα μάτια του κόσμου να παραιτηθεί. Είναι άκρως ζητικό αυτό, διότι ακόμα σήμερα ο καθένας πηγαίνει όπου θέλει, αναζητά ό,τι μπορεί, δεν υπάρχει συντονισμό. Όλα αυτά τα μεγάλα λόγια των κυβερνώντων, των αρμοδίων στα Υπουργεία, των αρμοδίων Υπουργών και της Περιφέρειας είναι λόγια και αφήνε. Οι πληγές δύσκολα θα κλείσουν, ο πόνος δεν μπορεί να σταματήσει, οι ζωές δεν επαναφέρονται, τα τραύματα των οικογενειών, μιλάμε για τρομερά δράματα, έχουν ξεκλειστεί οικογένειες ολόκληρες, αθώα παιδιά, μανάδες, συγγενείς στην προσπάθειά τους να σωθούν, διότι δεν υπήρχε ένα σχέδιο σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως γίνεται σε όλο τον πεπολιτισμένο κόσμο παντού, να μπορεί κάποιος να κατευθύνει τον κόσμο ή να του δώσει οδηγίες. Διότι όταν εν καιρό ειρήνης κάνεις σχέδια, δεν μπορείς να μην έχεις προετοιμάσει και τον κόσμο αν συμβεί κάτι ομιγέννητο, όπως συνέβη και αυτή την στιγμή. Ήμουν όλο το βράδυ της Δευτέρας και όλοι χθες, παρότι είχα ένα θέμα υγείας ο ίδιος και ήμουν στο νοσοκομείο, σε επαφή με δημάρχους, αντιδημάρχους, φορείς, ανθρώπους, και μπόρεσα να έχω μια εικόνα. Λυπάμαι πάρα πολύ, η χώρα έχει τεράστιες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Για μένα τους πληγέντες, γιατί δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν τροφή. Συγκινητικά ο κόσμος από οπουδήποτε, εντός και εκτός Ελλάδος, συγκεντρώνει τρόφιμα, φάρμακα, δίνουν αίμα. Ανταποκρίνει την ελληνική κοινωνία. Ο Έλληνας το έχει αυτό στο στοιχείο, το όπου και αν είναι. Όπως και εσείς το εμπιστευτείτε στην μακρινή Αυστραλία. Έχουμε μαζέψει και μαζεύουμε σιγά σιγά από όλη την εμφύλιο λεφτά, γιατί λογικά από την απόσταση που είμαστε αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε εμείς οι ευαισθητοποιημένοι, τουλάχιστον Έλληνες του εξωτερικού, που μπορούμε να κάνουμε για να συνεισβάλλουμε και να βοηθήσουμε την κατάσταση αυτή? Τα πάντα μπορείτε να κάνετε, προσέξτε όμως, γιατί βγαίνουν επιτίδη σε σελίδες. Ακριβώς. Και ναι, το έχουμε αναφέρει. Μπορεί την καλή σας θέληση, τα χρήματά σας, την οικοτεχνική υποδομή, τις τεχνικές και άλλες βοήθειες που θα συγκεντρώσετε, να τις οικειοποιηθούν διάφοροι. Σε επίσημους φορείς και μόνον. Αυτή είναι η Δήμη, αυτό είναι ο Ερυθρός Στρατός, αυτή είναι η επίσημη πολιτεία και πάντα να έχετε το νου σας. Εγώ ως μέλος της Ένωσης Κεντρών θέλω να μεταφέρω και σε εσάς εκεί το μνοδίνι του Προέδρου μας, του Βασίλη Λεβέντη, των βουλευτών μας και των στελεχών. Και μάλιστα την Δευτέρα το μεσημέρι, μία η ώρα, θα κάνουμε μία ζωντανή αφορά από την κρατική τηλεόραση στην γερουσία της Βουλής, διευρυμένη κοινωνική ομάδα, να σχολιάσουμε και να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Χρειάζονται παρεμβάσεις, εμείς θα πάμε και εγώ προσωπικά πόρτα-πόρτα
σε δήμους, περιοχές και κοινότητες, διότι δεν είναι μόνο η κατακαημένη, όπως και καυμένη περιοχή της Νέας Μάκρης και ο Δήμος Μαραθώνος, Ραφίνας και Μπουτσά. Έχει καεί και ένα κομμάτι της Δήμου Οροπού. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στο Λουτράκι. Κάει και το ιστορικό πολεμικό μουσείο των Χανιών από Αμέλεια και ήδη υπάρχουν και εκεί φωτιές. Σίγουρα δεν συμβάλλουν και οι καιρικές συνθήκες στην Αττική. Όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, ίσως και ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν υπεύθυνα να ξαναχτίσουν τις περιοχές, να αναστηλώσουν, να αναδασώσουν, να βοηθήσουν, δώσουν πάσης φύσεως βοήθεια. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο τα ρούχα, δεν είναι μόνο το αίμα. Είναι το ενδιαφέρον που ο ελληνισμός από άκρου εις άκρου δίνει αυτές τις κρίσιμες και χαλακτικές εποχές. Και θα ήθελα να κρατήσουμε την επαφή μαζί σας και βεβαίως ευχαριστώ πάρα πολύ την επιστροφή. Είναι μεγάλη η συμβολή σας και μόνο αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται στον ελληνισμό εκεί όλη αυτή την τραγική εικόνα της μητέρας πατρίδος εδώ. Μάλιστα, ούτως άλλως ο λόγος της επαφής ήταν για να ευαισθητοποιήσουμε κάποια άτομα, να κρατάμε παρηγοριά με την Δάφνη τώρα και ημέρες στον κόσμο που μας ακούνε, αλλά πείτε μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό για να καταλάβει ο κόσμος, πώς ήταν τα συναισθήματα και πώς ήταν το περιβάλλον, πώς σας πείραξε όλο αυτό το... Αυτή τη στιγμή η οργή ξεχυλίζει. Τη Δευτέρα τη νύχτα ήμουν σε τηλεφωνική επαφή, διότι δεν μπορούσα να μετακινηθώ, έκανα μια χείριση κατάρρευσης στο μάτι, αυτό είναι ασήμαντο για μένα, αλλά δεν μπορούσα να βγω. Σήμερα μάλιστα βγήκα από το νοσοκομείο και μπορούσα μόνο τηλεφωνικά και με επαφές να μιλώ με τους δημάρχους. Όλοι θέλουν στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Δεν το παίζω γύρω σας. Όχι, αλλά ίσως είμαστε και από τους πρώτους που μιλάμε μαζί σου, γιατί το γνωρίζω, είχες κάποια θέματα με την υγεία. Ναι, έκανα χείριση βαρύ καταράκτη, καλά είμαι τώρα. Μίλαγα με τον αντιδήμαρχο της Νέας Μάκρης, με τον δήμαρχο Ροπού, με πάρους πολλούς φορείς, με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με την πυροσβεστική μου σε ανοιχτή γραμμή, ως και ως σύνδεσμος του Προέδρου μου και της κοινοβουλευτικής ομάδας με τις υπηρεσίες. Η πρώτη απάντηση του αντιδημάρχου στην πρώτη γραμμή στη Νέα Μάκρη, Κρανίου τόπος, ζήταγαν τη νύχτα κλινοσκεπάσματα, ζήταγαν κρεβάτια, ζήταγαν αυτοί, βγαίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέει ότι ήταν εκεί. Άργησαν όλοι τους, και η πυροσβεστική και το πολεμικό ναυτικό και τα ελικόπτερα και οι πάντες. Μάλιστα. Πήγαν καθυστερημένα. Ναι. Οι άνθρωποι ήταν μέσα στη θάλασσα. Υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι. Συγκεκριμένα αναζητάει φίλη μου τον γιο της 24 χρονών παλικάρι που πήγε να δει τη μητέρα του. Άνθρωποι πήγαν να βοηθήσουν άλλους και έχασαν τη ζωή τους. Άνθρωποι πήγαν να δουν τι κάνουν οι οικογένειές τους. Έφευγαν από τα σπίτια τους και χάθηκαν, παρακαλώ, σε 200 μέτρα, σε 30 μέτρα, σε 50 μέτρα. Δεν το χωράει, παιδιά ανθρώπου νου, αυτό το πράγμα, διότι δεν υπήρχε κάποια κατευθυντήρια γραμμή. Ακριβώς. Θα έπρεπε ο Δήμος, θα έπρεπε οι πυροσβεστικοί, κάποιοι φορείς πολιτικής προστασίας να έχουν κάνει ασκήσεις επί χάρτους και να λένε στον κόσμο, σε περίπτωση ένας να μπαίνει μπροστά και να οδηγεί τον κόσμο. Φράκαραν οι δρόμοι, ρίχνουν ευθύνες στην αστυνομία και σε άλλους ότι δεν επέτρεπαν σε κόσμο να μετακινηθεί, απέκλειαν άλλους και άλλους τους εξέτρεπαν αλλού. Όλα αυτά είναι πηγές μέσα από την κοινωνία. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, δεν θέλω να ψέξω κανέναν. Όχι, πολιτική σκοπιμότητα δεν έχει ρίξει μέχρι στιγμής. Πολύ ωραία. Μου βγήκε ο κύριος δήμαρχος του Μαραθώνος, που και πέρυσι ηλιαζόταν σε κάποιο νησί την ώρα που και εγώ ήταν πάλι η Αττική, την επομένη, και είπε και κάτι που δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι κάτι το σπίτι ήταν όλος, εδώ θα βλέπω, ναι, το σπίτι. Ναι, κάτι χαρά. Πήραν τα αυτιά μας. Το είδα το συγκεκριμένο άρθρο. Βέβαια, δεν κάει πείτε, και το σπίτι του, απ' έξω λίγο πέρασε η φωτιά. Εγώ βρήκα άλλους δήμους στην Αντιδημαρχία, οφείλω να το πω, της Νέας Μάκρης, βρήκα στελέχη εκεί, τα οποία τη νύχτα ήταν απίκο. Βρήκα τον αντιδημαρχό στην πρώτη γραμμή, βρήκα το Δήμο Οροπού απίκο, το Δήμο Μεγαρέων. Άρα λοιπόν, όποιος ήθελε να δώσει το παρόν, θα το έδινε. Μάλιστα. Γνωρίζω τον αντιπεριφερειάρχη Ανατολής Αττικής, τον κύριο Φιλίππου, ο οποίος έχει εμπειρία χρόνων και ο οποίος δήλωσε ότι μια κακή στιγμή, διότι η φωτιά ξεκίνησε, για να ξέρουν και εκεί οι ακροατές σας, όπου σας ακούν, που ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί, ξεκίνησε η φωτιά από το λαό Πεντέλης και από ένα χώρο που λέγεται Πολυτεχνούπολη. Δεν γνωρίζει κανείς αν είναι σκόπινη η φωτιά,
όλα αυτά που βολεύουν την κυβέρνηση να λέει, ή αν έγινε από προχειρότητα ή από κάποιο ατύχημα. Προχώρησε γρήγορα, την περίμεναν στο Διόνυσο και η ροή του ανέμου άλλαξε και έφερε σε χρόνο ρεκόρ, όντως σε πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πολύ γρήγορα έστωσε και έφερε τη φωτιά να φτάσει μέχρι το Βουτσά και από το Βουτσά να φτάσει στη Ραφίνα στην Αμάκρη. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις και τα δευτερόλεπτα κάποιοι παίρνουν την ευθύνη και κατευθύνουν τον κόσμο και εκκαινώνουν περιοχές. Μάλιστα. Όπως έκανε προληπτικά ο Δήμος Αθηναίων που άδειασε τον Άγιο Ανδρέα, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις άλλη και πάει λέγοντας. Θα υπάρξουν ευθύνες. Αλλά θα αποδοθούν ποτέ. Μάλιστα. Η κοινωνία όμως μέσα. Κουτουλάκη, με συγχωρείτε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, μπορείτε να μου πείτε το σχέδιο της επόμενης ημέρας. Υπάρχει. Κοιτάξτε, ο κύριος Πρωθυπουργός στήριξε τριήμερο πένθος. Μάλιστα. Η κυβέρνηση πενθεί τρεις μέρες. Η κοινωνία κλαίει και θα πενθεί 365 μέρες κάθε έτος, διότι δεν ξέρω αν... κλείσουν γρήγορα εκλογές. Εύχομαι να μην έχουμε άλλα θύματα. Εύχομαι να βρεθούν οι άνθρωποι που αναζητούνται. Ναι. Φοβούμαι όμως ότι θα ανέβει ο αριθμός των θυμάτων. Ελπίζω η πολιτεία να σταθεί αρρωγός με πολύ γενναία μέτρα και όχι με υποσχέσεις και με έμπλαστρα και με αλυφές. Μάλιστα. Και επίσης να προστατευτεί το δάσος που χάθηκε, να ξανασυστούν τα σπίτια. Να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις, οι πάντες, να δοθεί ζωή και κάνω έκκληση στον ομογενειακό πληθυσμό της Αυστραλίας και παντού. Βοηθήστε με κάθε τρόπο. Ελάτε να ξαναχτιστούν οι καμένες περιοχές, να αναστηλωθούν τα σπίτια, να ανοίξουν επιχειρήσεις, να ανθίσει το χαμόγελο, να δημιουργηθούν υποδομές και πραγματικά όλο αυτό θα είναι αναστήλωση στη μνήμη όσων θυσιάστηκαν άρχια, άδοξα και αυτό αυτήν την ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ρυθμός. Η ελληνική παρέα.